Εμείς συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον Μιλένκο Σπόλιαρης και βάζουμε και εικόνα στην κουβέντα μας, αφού θα πάμε να δούμε τις φάσεις που έχει επιλέξει ο Μιλένκο και θα ακούμε και τα σχόλιά του. Εδώ είναι η πρώτη χρονικά στιγμή Μιλένκο, μια στημένη μπάλα στο δεύτερο δοκάρι από τον Κατελάρη κεφαλιά. Πολύ δύσκολη και σημαντική επέμβαση από το Βάλε. Φαίνεται και Ομόνια είναι, έχει δυνατό όπλο με στατικές φάσεις σαν Απόλλων. Και ο Κατελάρης νομίζω ότι σήμερα μπορεί και να έκανε ένα δυο λάθη, αλλά θα ήταν παράλογο νομίζω να μην έκανε, χωρίς παίζοντας πρώτη φορά σε αρχή εντεκάδα. Νομίζω ότι έδειξε εξαιρετικά στοιχεία. Εντάξει, να είμαι ειλικρινής, περίμενα αυτός μικρός να έρθει εδώ, γιατί πραγματικά άξιζε. Μπορεί είναι και νωρίς πρώτο του παιχνίδι και αυτά, μην πάρει λίγο αέρα, αλλά φάνηκε ότι έχει ένα δυνατό όπλο Ομόνια με τούτο παίχτη. Αν συνεχίζει καταρχήν πραγματικά έχει να δουλέψει. Τσαμπουκά, έτσι έχει τσαγανό. Μπήκε μέσα να παίξει ντέρμπι. Όταν παίζει σε τούτη ηλικία, ένα ντέρμπι σαν αυτό, με τούτη τόση πίεση, είχε δεν ξέρω πόσες επαφές είχε με μπάλα. Βεβαίως είχε και λάτι. Όλοι έχουν λάτι. Αλλά δείχνει ότι μπορεί να έχει ένα πολύ πολύ καλό παίχτη Ομόνια για συνέχεια σε τούτη θέση. Πραγματικά μου έκανε εντύπωση όχι μόνο ότι έβαλε γκολ, όχι ότι έκανε λάθος μαρκάρισμα με τον Ντασίλβα. Εκεί δείχνει και εμπειρία, δείχνει εκεί τούτο τα έρτουν και με τα παιχνίδια. Αλλά μου έδειξε πραγματικά παιδί ότι έχει ταλέντο πολύ και αν τα δουλέψει, αν βελτιώσει, αν το βοηθήσει και ομάδα, έχει πολύ πολύ μέλλον μπροστά. Και μια κουβέντα για την απόκριση του Βάλε, δεν είπαμε. Εντάξει, Βάλε, πόσες φορές να πούμε, μιλάμε όποτε χρειαζόταν ή χρειάζεται ομάδα, είναι εκεί. Δύσκολη ήταν μια από κεφαλιά. Που έκανε και είναι αρχή, Βάλε, ήταν ναι. Η αρχή. Εκεί, αν... Στο τέταρτο, έτσι. Ναι, αν έβαλε γκολ εδώ Ομόνια, πραγματικά πάντα λέμε ότι Βάλε είναι εκεί που χρειάζεται. Ωραία, πάμε στην επόμενη φάση. Χρονικά είναι το γκολ. Και βλέπουμε εδώ τον Άλεξ Δασίρβα που έκανε αυτή την. Εδώ θα ήταν καλό αν μπορούσαμε να δούμε και όλη φάση, γιατί η Ομόνια έκανε επίθεση αριστερό back, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν στην επίθεση, έκανε μία πάσα, όχι λάθος, έχασε Ομόνια μπάλα και έκανε γλίγορη κόντρα-επίθεση με τα Σίλβα που ήταν, όπως είδες, ανοιχτό αριστερή πλευρά, αριστερό back, δεν ήταν μικρός σαν αμυντικό half, ερχόταν. Εδώ βλέπουμε εμπειρία πόσο τέλει παιχνίδια, τάγλι πολύ έτσι λατασμένο. Μιλάμε, λίγο βεβιασμένο έτσι. Ναι, μπράβο, βιασμένο και μία φανταστική τσέντρα από τα Σίλβα. Λάθος μαρκάρισμα στον Γκίε εκεί με το στόπερ και όπως είπα δεν φταίει Φλορέσκου. Φλορέσκου δεν έπρεπε να είναι σε τούτη θέση, γνώμη δική μου. Και όπως είπαμε, για να μην βλέπουμε μόνο το αρνητικό, ήταν εξαιρετική και η κίνηση του Ντασίλβα, αλλά κυρίως η σέντρα Μιλένκο, γιατί είχα πει για τη διάρκεια της μετάδοσης ότι σήκωσε το κεφάλι, είδε τον Αμπραχάμ Γκιέ που ελευθερώθηκε, έκανε για αυτός κίνηση, τον έχασε ο Φλορέσκου. Μα ξανά λέω, και αν δεν το είδε και δεν έκανε στο δεύτερο δοκάρι, αν ήταν και πιο μπροστά από το αμυντικό Γκιέ, έχει φανταστικό timing και νομίζω τα κέρδιζε πριν τον αμυντικό μπάλα και μπάλα τα ήταν γκολ. Αλλά όλη η φάση από τον Ντασίλβα που έκανε ένα φανταστικό, να πούμε, μπάλε, πρώτο μήχρονο παραπάνω, αν δεν τα πούμε όλο παιχνίδι, γιατί είναι παίχτης που χρειάζεται ομάδα, είναι παίχτης όταν έχει μέρα, μπορεί να κερδίζει όποιον να είναι ο αντίπαλο. Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη φάση. Είναι το δεύτερο γκολ, έτσι. Ναι. Γενικά, το δεύτερο γκολ, το πέναλτι. Εντάξει, την φάση την αναλύσαμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Φαίνεται να παίζει μπάλα ο Κατελάρης πρώτος, διώχνει. Συνέχεια συγκρούεται με τον Παπουλή, καταλογίζεται το πέναλτι. Δεν ήταν εύκολη φάση για να. Ήταν πολύ δύσκολη η φάση. Για μας ναι, που βλέπουμε, ναι, που είναι πολύ replay. Εύκολο. Βλέπαμε και εμείς πάνω πολλές φορές έδειξε φάση. Αλλά ναι, φαίνεται. Και το replay από την γενική κάμερα δεν φαίνεται καλά. Πρέπει να το δεις από τη reverse που είχαμε δει εμείς για να είσαι απόλυτος. Εντάξει, και η εκτέλεση του πέναλτι πολύ καλή. Με δύναμη χαμηλά στην αντίθετη πλευρά. Εντάξει, φαίνεται όταν παίχτης σαν τα Σίλβα έχει αυτεπίτεση, νιώθει καλά, δύσκολο είναι να χάσει πέναλτι, είναι πραγματικά. Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη, Μιλένκο. Δεύτερο ημίχρονο πλέον. Δεύτερο ημίχρονο. Όχι, είναι καθυστερήσει στο δοκάρι της Ομόνιας. Εδώ δεν η κίνηση όχι. Με τον Ντάρμπι Σάιαρ.
Αυτό που λέγαμε και στο παιχνίδι, που δεν έλεξε καθόλου Απόλλων, έπαιζε πάρα πολύ ψηλά και αν ήταν λίγο προσθετικός, αν ήταν λίγο προσθετική, η Ομόνια μπορούσε να κάνει πιο μεγαλύτερη ζημιά. Γιατί... Ο Βινίσιος θα μπορούσε να τον είχε κλείσει περισσότερο, Μιλενκογή, να μην το αφήσει το σούτ. Εντάξει, δεν νομίζω, γιατί πραγματικά αυτό που ήθελε να κάνει ήταν πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ έξυπνο, ωραίο πλασέ, αλλά δύσκολο να βρεις γωνιά εκεί, να πάει πραγματικά. Έξυπνη κίνηση, μετά το Κάρι έρχεται πάνω μπάλα στον Κλέιτον που λες, είδα το βάλει, είδα το βάλει. Ήταν και παίκτες μέσα. Τώρα λες με το σούτ να κάνει, με το πλασέ όπως έκανε. Βλέπουμε το μπάλα που πάει, πώς οι παίκτες μέσα, τραυματοφύλας μπάλε, οι παίκτες δίπλα στη δοκάρι. Δεν ξέρεις και εσύ ίδιος πώς θα το... Άμα έμπαινε θα έλεγες ότι όπως και το έκανε το σωστό. Σωστό, αλλά ξανά λέω, δεν είναι εύκολη φάση για το δεύτερο σούτ. Για πρώτο, πανέξυπνο πλασέ, να πούμε άτυχος. Καθαρά, θέμα τύχης του ενός και ατυχίας του. Αλλά πανέξυπνο. Πάμε στην επόμενη φάση, Μιλένκο. Αυτή ήταν η τελευταία φάση στο πρώτο ημίχρονο. Πάμε τώρα στο δεύτερο ημίχρονο, που ήταν και πάλι για την Ομόνια, η οποία όντως. Εντάξει, είπαμε Κώστα και όταν βλέπαμε, η Ομόνια ήταν πραγματικά καλύτερη. Δεύτερο ημίχρονο. Δεν το βλέπουμε πάλι μικρός. Το goal. Είχαμε για μια φάση, εντάξει, δεν ξέρω αν δεν τη δώσαμε λόγω χρόνου. Είχε μια μεγάλη ευκαιρία η Ομόνια με το που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Α, ναι, με το Sheridan που πήγε μόνος. Και εδώ είναι το goal. Εδώ δεν συνεννοήθηκαν, περίμενε ο ένας τον άλλον, Μιλένκο, Βάλε και ο Στυλιανού. Όχι, ναι, περίμενε ένας τον άλλον, αλλά Βάλε εδώ ξέρει ότι είναι Στυλιανού πάνω στο δοκάρι. Έβγαινε έξω, αν ήταν πάνω στο δοκάρι, δεν θα μπορούσε να βάλει γκολ. Και αυτό που είπες, περίμενε ένας τον άλλον. Ποιος θα πάει πρώτος, όταν δεν πάει κανένας, είναι βεβαίως. Που δεν ήταν δυνατό καθόλου σούτ, αλλά πραγματικά εκεί που έπρεπε μεταξύ τους, περίμενε ένας τον άλλον και μπήκε μπάλα μέσα. Αλλά μπάλα από τον μικρό. Και αυτό που είπα και ξανά επιμένω, αλλαγή Sheridan δεν έπρεπε να γίνει. Η Ομόνια ήταν πραγματικά, έκανε για μένα μεγάλο παιχνίδι. Ήταν και νικητικός, πάλεψε και εδώ είναι αυτός μαζί με τον άλλο παίκτη της Ομόνια. Ήταν πραγματικά για μένα έπληξη αλλαγή, γιατί έχασε εντελώς το ύψος της έδρας. Μάλιστα. Στην επόμενη, η οποία είναι για την Ομόνια και πάλι. Με το πανέξυπνα αφήνει ναι. Πάσα εδώ που είναι 2 μέτρα offside, αλλά δεξί μπακ που έρχεται από πίσω, που δεν έπαιξε για μένα καθόλου, δεν είχε καθόλου, να πούμε, επαφή με μπάλα σαν αριστερό μπακ. Καθόλου δεν έπαιξε Ομόνια από την δεξί πλευρά. Εντάξει, να πούμε και Κώστα, αυτός παίχτης από δεξιά και αριστερό μπακ, πιστεύω δεν έχουν καμία σχέση. Τέλει, Ομόνια να πάει πραγματικά περισσότερες φορές από τούτη πλευρά, κάτι νομίζω πολύ καλύτερο, λόγω ότι και τούτο σούτ που έκανε και είχε μια άλλη φάση, πρώτο μήχρονο που πήγαινε από δεξιά, δεν έπρεπε να σουτάρει και εδώ έπρεπε να πάει νομίζω πιο αποφασιστικά στη φάση. Εδώ έκανε σωστά. Ναι, εδώ σωστά έκανε σωστά, αλλά με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα πάνω στην φάση, γιατί θα δεις, Μιλένκο, ότι μπαίνει και ακόμη είναι, του παίρνει... Είναι. Ναι, αλλά του παίρνει ακόμη λίγο χρόνο να σκεφτεί τώρα τι θα κάνει. Δεν ξέρω αν μπορεί να έπαιξε κάτι άλλο πριν, αλλά τούτο παιχνίδι δεν πέσει δεξί. Βλέπουμε ότι δεν είχε άλλη επιλογή, δεν μπορούσε να δώσει του Sheridan εκεί, το κλείνει στόπερ. Τι έπρεπε εδώ να κάνει. Όπως έκανε, αλλά δεν βρήκε, όπως πιστεύω, καλά μπάλα. Αλλά όλα έκανε καλά. Και αν πήγε, ερχόταν στόπερ εδώ, αμυντικός του Απόλλωνα, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο. Αλλά λέω ότι όχι μόνο τούτη φάση, και είναι μια φάση που δεν δείξαμε λόγο του, όπως ανάφερες, χρόνου, σούτερ από δεξιά που δεν σουτάρεις με τίποτα. Και είχε και παίχτες μέσα, να πεις ότι δεν είχε άλλη επιλογή. Γι' αυτό λέω ότι Ομόνια, ναι, ήταν καλή, αλλά δεν έπαιξε πολύ και από τη μία και από την άλλη. Περισσότερο παιχνίδι, και μιλάμε σχεδόν όλο παιχνίδι, μόνο τούτη φάση, οι άλλοι που δεν είπαμε όλες ήταν από αριστερή πλευρά. Μάλιστα. Έχουμε άλλη μια φάση που ήταν ουσιαστικά η ευκαιρία του Απόλλωνα στο δεύτερο ημίχρονο, Μιλένκο, έτσι. Μα τούτο μου έκανε έτσι στο δικό μου μάτι, γιατί πραγματικά Απόλλων δεν ήταν Απόλλων σαν πρώτο ημίχρονο. Απόλλων
δεύτερο μήχρονο να πούμε άντε, ευκαιρία. Μόνο στο δεύτερο δοκάρι εδώ ή μπορούσε να δώσει πάσα στον αέρα του Γκίε που βλέπουμε ότι στόπερ δεύτερος έκανε ένα βήμα πάνω στον Γκίε γιατί περίμενε να του πασάρει, αλλά πιστεύω ότι μπορούσε να βρει πολύ καλύτερα μπάλα και ήταν πολύ πολύ καλή ευκαιρία να δώσει κάτι παραπάνω. Βλέπουμε εδώ άλλος στόπερ δεύτερος πάει πάνω στον Γκίε γιατί περίμενε μπορεί να δώσει πάσα, να γυρίσει πάσα πίσω, αλλά δεν βρήκε καλά μπάλα. Άλιστα. Ωραία, Μιλένκο, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ.